Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου. Για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, ο οποίος κατά πως φαίνεται θα δεχτεί μεγάλη πίεση είτε από την Τζένο είτε και από κάποια άλλη ομάδα για την παραχώρηση του Κοτάρσκι. Χαίρετε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ναι, διαφάνηκε εδώ και ημέρες το προς τα που θα πάει. Είναι όταν η πλευρά ενός παίκτη δουλεύει μια υπόθεση, δείχνει τις διαθέσεις που έχει. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω πάντα ότι μετράει πάρα πολύ τι θέλει ένας ποδοσφαιριστής. Αν πράγματι στο μυαλό του Κοτάρσκι έχει μπει αυτό το πράγμα, του έχουν βάλει οι άνθρωποι του, ο Παστορέλο, οι συνεργάτες του, θα είναι ένα θέμα που σίγουρα θα χρειαστεί ιδιαίτερη διαχείριση από τον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνεις, όταν μια ομάδα κάνει διαδοχικές προτάσεις σε κάποια άλλη, κάπου θέλει να φτάσει. Mm-hmm. Πιστεύει ότι βήμα-βήμα μπορεί να πετύχει το σκοπό της. Το ότι και στην Ιταλία πλέον αναφέρεται. Δημήτρη, ότι... συγγνώμη, σε διακόπτω. Σου προκύπτει, κάπου είδα σε ένα δημοσίευμα ότι ο ΠΑΟΚ ζητάει 9. Ναι, αυτό θα έλεγα. Όταν και από την Ιταλία προκύπτει αυτή η πληροφορία ότι ο ΠΑΟΚ στα 9 εκατομμύρια θα το συζητούσε, εμείς ξέρουμε 10, δείχνει ότι υπάρχει και εδώ μια σύμπτωση. Και ναι, είναι ένα ζήτημα το οποίο εξελίσσεται και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Λέω συνέχεια ότι όταν πέρυσι έγινε κάτι παρόμοιο, ο Κοτάρσκι ταράχτηκε. Ναι. Θέλω να το δω και τώρα τι θα συμβεί και τις επόμενες ημέρες. Για μένα, το λέω κάθε μέρα, είναι δύσκολη και κρίσιμη μια πιθανή αντικατάσταση του Κοτάρσκι. Ναι, που τον έχω πάρα πολύ ψηλά σε όλα τα επίπεδα. Ούτως ή άλλως έχεις πει πάμπολες φορές ότι ένας είναι ο αναντικατάστατος και αυτός είναι ο Κοτάρσκι. Εντάξει, αυτό το λες. Ναι, κάτι μια... πολύ, okay, αλλά... ναι, σε μια στιγμή μέσα στην περίοδο. Ναι, ναι. Τώρα είμαστε εκτός περίοδου. Προφανώς ο ΠΑΟΚ, αν τον παραχωρήσει, θα τον αντικαταστήσει. Ναι. Και μάλιστα θα αντικατασταθεί, γιατί και αυτό έχει ζητηθεί, με έναν έμπειρο τροματοφύλακα. Ναι. Είναι κρίσιμο, είναι ένα ζήτημα. Από το πρωί υπάρχουν τα δημοσιεύματα. Δεν έχει επιβεβαιώσει ο ΠΑΟΚ ότι δέχτηκε πρόταση. Mm-hmm. Ούτε για 4 εκατομμύρια ούτε για 5 εκατομμύρια. Αυτό που βγαίνει από εδώ και από το ρεπορτάζ είναι πράγματι ένα ποσό 10 εκατομμυρίων, ότι δεν ενδιαφέρει το ΠΑΟΚ για κάποιον ποδοσφαιριστή της συγκεκριμένης ομάδας. Άρα μάταια επιμένουν να θέτουν και θέμα έμψυχου ανταλλάγματος, αλλά όταν συνεχίζεται αυτή η υπόθεση δείχνει ότι θα έχει διάρκεια, θα τραβήξει, και να δούμε μέχρι πότε. Ποιο είναι το φινάλε. Ναι. Θα είναι μια συμφωνία, θα είναι μια απόσυρση, θα προκύψει κι άλλος ενδιαφερόμενος, όπως έτσι φημολογείται. Δύσκολο θέμα. Για μένα είναι δύσκολο θέμα. Επαναλαμβάνω, πολύ ιδιαίτερη η θέση του τερματοφύλακα, με τον ΠΑΟΚ να έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά και να έχει έναν εξαιρετικό goalkeeper σε όλους τους τομείς, και ψυχολογικά και με τα πόδια και κατά το τέρμα του, έναν υπερπολίτημο της περσινής σεζόν. Θα το δούμε. Μην ξεχνάμε στο τέλος ότι ο βασικός πρωταρχικός στόχος του ΠΑΟΚ να μην κάνει πολλές αλλαγές. Ναι. Τώρα στα προκριματικά του καλοκαιριού. Αυτό πήγα να σου πω, ειδικά στα προκριματικά. Φαντάζομαι ότι αν περνώντας κατά κάποιο τρόπο ο χρόνος μέσα στο καλοκαίρι και εφόσον προχωράει και ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, μήπως το δει διαφορετικά. Ναι, καλά, αυτό ισχύει, γιατί εξ αρχής, όταν συζητήθηκε το μεταγραφικό πλάνο, mm-hmm. αλήθεια είναι ότι τονίστηκε μεταξύ τους, ιδιοκτήτης, διοίκηση, προπονητής, ότι καλό θα ήταν τα όποια θέματα για παραχώρηση για όποιον παίχτη να συζητηθούν στην πορεία, όχι στο ξεκίνημα, ναι, του καλοκαιριού. Αυτό έχει συζητηθεί.
Κάπως έτσι κύλησε του Κωνσταντέλια, όπου ο ΠΑΟΚ τελικά μαζί και ο ποδοσφαιριστής αρνήθηκαν την πρόταση της Σάλσμπουργκ. Θα δούμε τι θα γίνει αργότερα. Τώρα υπάρχει το ζήτημα Κοτάρσκι, για το οποίο παραλαμβάνω ζάφος, υπάρχει μεγάλη περίεργεια που θα καταλήξει. Mm-hmm. Γιατί εδώ σε λίγες εβδομάδες ο ΠΑΟΚ θα μπει σε μια φάση αλλεπάλληλων αγώνων κάθε Πέμπτη. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ είναι ο μόνος σίγουρος ότι θα πάει όλες τις Πέμπτες. Γιατί ακόμα και αν χτύπα ξύλο αποκλειστεί με το καλημέρα, θα συνεχίσει. Ναι. Δεν έχει σταματημό. Mm-hmm. Αλλάζεις εκεί goalkeeper. Δηλαδή πραγματικά εγώ σκέφτομαι ότι τους πάντες αλλάζεις. Ναι. Goalkeeper. Θα δούμε πώς θα πάει. Πράγματι είναι ένα κρίσιμο θέμα. Πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ ότι βεβαίως πολλοί ποδοσφαιριστές του έχουν πάρει μεγάλη υπεραξία και απασχολούν άλλες ομάδες σημαντικών πρωταθλημάτων. Mm-hmm. Τώρα κάτι άλλο, νομίζω ότι θα πιεστούν όλοι για το θέμα του Κετζιόρα μέχρι αρχές της εβδομάδας να δοθεί λύση, οριστική, θετική ή αρνητική. Γιατί μπορεί να κλείσει και να πάνε όλα καλά και να ενσωματωθεί στην Ολλανδία, μπορεί όμως και να αντιληφθούν ότι πρέπει να κοιτάξουν αλλού. Ναι, υπάρχει μπεγμός εισαγωγικά από την άλλη πλευρά. Ναι, ότι δεν πάει άλλο και ότι ναι, πρέπει ο ΠΑΟΚ να έχει κάποιον άλλο δεξιοστόπερ και να προχωρήσει άλλη μεταγραφική υπόθεση. Νομίζω ότι αυτό θα κριθεί πιο γρήγορα από όλα τα άλλα, και από ΧΑΦ αλλά και από τον ΦΟΡ με τον Μπρέθουιτ να κυριαρχεί πάντα ως ο βασικός υποψήφιος στόχος. Προπονητικά περιμένουμε να δούμε πώς κύλησαν οι δύο προπονήσεις και αν επιστρέφει κάποιος από Κωνσταντέλια και Ότο που ήταν εκτός. Και νομίζω ότι αύριο θα έχουμε την πολύ σημαντική ανακοίνωση για την αποστολή. Mm-hmm. Και ποιοι από τους νεαρούς μπορεί να ανέβουν τώρα στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Γιατί πιστεύω θα βγουν και ειδήσεις. Τις δυσούλες, από ναι, την αποστολή. Mm-hmm. Ναι, ναι. Δεν μου λες, η Ζίβκοβιτς και πότε θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Αντίγια θα μπει στη δεύτερη εβδομάδα της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Mm-hmm. Θύμισε μου, ήταν ο μοναδικός που ήταν επάνω. Είχε... Στο Euro, ναι, ναι. Είχε άλλους διεθνείς που έχουν ήδη ενσωματωθεί. Ναι. Και ο Ντεσπότοφ και οι Έλληνες που είχαν τα φιλικά, ναι, ναι, έχουν ήδη μπει από αυτή την εβδομάδα και είναι αρκετά γεμάτο το ρόστερ. Mm-hmm. Αν είχε και τον Κετζιόρα ο προπονητής, νομίζω θα ήταν πολύ, πολύ καλά. Ναι. Εντάξει, δεν έχει κρυθεί ακόμα αυτή η υπόθεση, γι' αυτό λέω όμως ότι πολύ γρήγορα θα είναι η πρώτη θέση του στόπερ που θα τελειώσει θετικά ή αρνητικά. Mm-hmm. Στο θέμα του ΧΑΦ έχουμε κινείται όχι, κάτι. Όχι. Σίγουρα συζητιέται και μια τρίτη περίπτωση πλέον, από τη στιγμή που δεν μπορεί να προχωρήσει άμεσα του Μαρίν και θα αργήσει. Mm-hmm. Από τη στιγμή που στον ΠΑΟΚ το σκέφτονται πάρα πολύ για τον Μίσιτς, για διάφορους λόγους, υπάρχει μια τρίτη περίπτωση. Εκεί νομίζω ότι και ο προπονητής δίνει έναν αέρα για να πάρθει η καλύτερη δυνατή απόφαση για λίγο μετά. Έχει τέσσερις διαθέσιμους. Mm-hmm. Και γι' αυτό από ό,τι φαίνεται εξαντλούν κάθε περιθώριο χρόνου για να σκεφτούν καλά την επιλογή τους στα ΧΑΦ. Μάλιστα, ωραία. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Να είσαι καλά.